Ένα συναρπαστικό ταξίδι ζωής από τα παιδικά του χρόνια στον Άγιο Νικόλαο για πρόσωπα και γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του, για τα δύσκολα χρόνια, για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, ταξιδεύει τους αναγνώστες ο Μίμης Ανδρουλάκης στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Πριν σβήσουν τα φώτα». Ελπίζω ο κάθε πολίτης, ο κάθε αναγνώστης μου να γίνει αναγνώστης του εαυτού του. Μέσα από τη δική μου περιγραφή των δικών μου αναμνήσεων, τις δικές μου ρίζες, να ανακαλύψει το δικό του εαυτό. Μια αυτοβιογραφία που αξίζει να τη διαβάσει κανείς και για όσα μαθαίνει για την Κρήτη, για τα παιδικά χρόνια του Μίμη στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και όλο τον κόσμο που πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο, από τη Μελίνα, τον Κούνδουρο, τον Μάνο, τον Μίκη κτλ. Έπειτα, βέβαια, το δεύτερο μέρος είναι τα συγκλονιστικά χρόνια της Χούντας, των παράνομων οργανώσεων, του Πολυτεχνείου. Και ο τρόπος με την οποία πλοηγείται σε μια ιστορία ζωής, συνομιλώντας με μείζωνα ιστορικά επεισόδια, πολιτικά επεισόδια, αλλά και με την καθημερινή ζωή των, όπως λέμε, απλών ανθρώπων, όλοι απλοί άνθρωποι είμαστε, όλα αυτά δίνουν μια νότα στο βιβλίο μαζί με τις διαπιστωμένες αφηγηματικές αρετές του Μίμη του Ανδρουλάκη, καλώντας μας να ξαναεπισκεφτούμε και με άλλους όρους, με τους όρους τους βιωματικούς, με τους όρους αφηγηματικούς, μια ιστορία ζωής. Ταξίδι σε ένα παρελθόν πανταχού παρών. Πορτρέτα, εικόνες, σκηνές, χρώματα, δράματα και ευτράπελα. Λέω λαθρεπιβάτης ανάμεσα στο κόκκινο και στο μαύρο. Όταν ζωρίστηκα εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου και πήδηξα σε μια υδροφόρα για να την γλιτώσω και τελικά παγιδεύτηκα και ταξίδεψα σε όλο το πέλαγος. Για να φτάσω εκεί που δεν ήξερα τι που είναι, η Μύκονος ήταν κατά λάθος. Με αυτή την μια στιγμή έτσι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας, σε μικρή ηλικία ενδεχομένως. Κοίταξε, δες, είναι η ζωή στο Τζαγκαράδικο του πατέρα μου, που ήταν ένα είδος λαϊκής αγοράς, η κοινωνικότητα του Τζαγκαράδικου. Και δηλαδή ο κόσμος των ανδρών του Τζαγκαράδικου και ο κόσμος των γυναικών στο Μοδιστράδικο της μάνας μου. Είναι πολυφωνικό και πλούσιο, θα το σύστηνα έτσι. Πέρα από την πολιτική του διάσταση, το κοινωνικό του κομμάτι, το βρίσκω υπερβολικά ενδιαφέρον. Τα μυστικά των πάνω επιφανών πολιτικής, τέχνης, επιστήμης και πλούτου τέμνονται με τις ανέκδοτες ιστορίες των κάτω και απλών ανθρώπων. Είναι που ήρθα να δώσω για τη μαθηματική εταιρεία, μαθητής της 5ης γυμνασίου, και πήγα στην Όαση όπου έπαιζε ο Ψαρονίκος, ο Νίκος Οξυδούρης, πιτσιρικάς, με τον Γιώργη Καλομύρη και τον Φασουλά. Μέθησα και την άλλη μέρα ήμουν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή εκεί γνώρισα τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος μου μάθε μια ωραία μαντινάδα, θα τη βγω μέσα. Πάντα μ' αρέσει να πετώ με κόντρα τον αέρα. Δεν τα διπλώνω τα φτερά και ας με πετάξει πέρα. Στην κατάμεση από κόσμο αίθουσα Ανδρόγεο παρουσιάστηκε η αυτοβιογραφία του Μίμη Ανδρουλάκη, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Σαχίνης. Για το βιβλίο μίλησαν η Αγγέλα Καστρινάκη, ο Γιώργος Νικολακάκης και ο Νίκος Παπαδάκης.